Ελεονόρα Μελέτη αποκαλύπτει μέσα από τη ραδιοφωνική της εκπομπή το τηλεοπτικό της μέλλον. Εγώ δεν έχω αλλάξει τίποτα στο συμβόλαιό μου τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε τους καλεσμένους της απόψινής μας εκπομπής. Η παρουσιάστρια απαντάει για πρώτη φορά σε όλα τα ρεπορτάζ και τους τίτλους σε εφημερίδες, sites και τηλεόραση ότι θα είναι η αντικαταστάτρια της Ελένης Μενεγάκη. Εγώ το έχω πει πάντα στους ηθήνοντες του σταθμού και έχω πει και σε όλους αυτούς που συζητάμε το τι θα γίνει του χρόνου, γιατί με ρωτάνε, θα κάνεις εσύ τη θέση της Ελένης, θα πάει εσύ τη θέση της Ελένης. Εγώ δεν έχω αλλάξει τίποτα στο συμβόλαιό μου τα τελευταία 3 χρόνια. Καθημερινό υπέγραφα όλο αυτό τον καιρό, καθημερινό υπέγραψα και αυτή τη φορά με τα μεσάνυχτα μέσα. Δόξα τω Θεώ και τις προτάσεις μου έχω και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους. Όπως είπε και η ίδια, ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Α πριν από λίγες μέρες για έναν ακόμη χρόνο. Ενώ το συμβόλαιό της περιλαμβάνει να κάνει και μια καθημερινή εκπομπή πέρα από την εκπομπή μεσάνυχτα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Για μένα το ιδανικό θα ήταν. Να κάνεις και μεσάνυχτα. Έτσι είναι το συμβόλαιό μου. Τώρα τι θα ενεργοποιηθεί του χρόνου δεν ξέρω. Α, δηλαδή μπορεί να κάνεις καθημερινό. Μπορεί να κάνω καθημερινό, μπορεί να κάνω μεσάνυχτα και μπορώ να κάνω και τα δύο. Έλα, ρε. Ό,τι αποφασίζει ο σταθμός. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου πω ότι μπήκα στη διαδικασία να το σκέφτομαι. Αφού γέννησα και μετά. Όσο για τις φήμες που τη θέλουν να κάνει τελικά πρωινή εκπομπή 10 με 12, η ίδια ξεκαθαρίζει πως θα υπάρξει πρόβλημα αφού μέχρι εκείνη την ώρα κάνει ραδιοφωνική εκπομπή. Πιστεύω να μην έχει επιπτώσεις στη μεταξύ μας σχέση. Γιατί να έχει? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως το έχω πει στο σταθμό ότι αν κάνω μεσημέρι, ναι, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο ραδιόφωνο. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και έλεγα ότι το ιδανικό θα ήταν να μείνει η Ελενάρα στη θέση της.